Έλειπε η Πάφος, βεβαίως και άλλες επαρχίες από τα flash, έτσι, που θα αναβοσβήνουν από την ερχόμενη Δευτέρα. Για τους οδηγούς μας, είναι σε 4 διασταυρώσεις που αρχίζει η εφαρμογή. Ναι, από την ερχόμενη Δευτέρα είναι συγκεκριμένα σε 5 σημεία, ναι. Σε 5 επιλεγμένα σημεία. Και μιλούμε συγκεκριμένα για 16 σταθερές συσκευές. Ναι. Να δούμε πού θα είναι. Τις βλέπουν ήδη προφανώς. Έχουν εγκατασταθεί και έχουν δουλέψει ήδη πιλωτικά. Ναι, και η λειτουργία, η ομαλή λειτουργία τους αρχίζει από την ερχόμενη Δευτέρα, 22 του μηνών. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν και πού θα εγκατασταθούν, πού θα λειτουργήσουν. Αν θέλετε να μας τα πείτε, κυρία Σίκη, και όσους μας παρακολουθούν στην ΠΑΦΟ να ξέρουν. Ναι, είναι 4 σταθερές συσκευές στη διασταύρωση των λεωφόρων Ευρώπης Γιάννου Πρανιδιώτη και Γεώργιου Σάβα. Είναι 4 συσκευές στη διασταύρωση των λεωφόρων Ελλάδος Δημοκρατίας και Τάσου Παπαδόπουλου. Είναι 2 συσκευές στη συμβολή των λεωφόρων Αθηνών και Χριστόδουλου Σόζου. 4 συσκευές στη διασταύρωση των λεωφόρων Αγίων Αναργύρων και Σπύρου Κυπριανού, αλλά και της Οδού Αγαπίνωρος, και 2 συσκευές στη συμβολή των λεωφόρων Χλώραγας και Γρήβα Διγενή με την Οδόν Αγίου Γεωργίου. Άρα είναι σε 5 σημεία, όπως μας είπατε, κυρία Σίκη, σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις στις διασταυρώσεις των δρόμων αυτών των λεωφόρων. Είναι κάτι νεότερο που προκύπτει σε σχέση με τη λειτουργία ευρύτερα του συστήματος φωτοεπισήμανσης. Διάβαζα, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα στο Φιλελεύθερο, σε σχέση και με τις κινητές κάμερες, ότι μπορεί να τοποθετούνται στην αριστερή πλευρά του δρόμου, για παράδειγμα. Δεν παίρνω όμως αυτούς που είναι στην διαγραμμή, αλλά μπορεί να επιφλάσει και για απέναντι, σωστά? Ναι, είναι ορθόν αυτό που έχετε πει. Νομένου βεβαίως ότι δεν πρόκειται για συσκευές οι οποίες λειτουργούν στον αυτοκινητόδρομο. Ναι, εκεί που είναι, να μην παρεμποδίζονται είτε από κυκλίδωμα είτε από διαχωριστικό κλπ. Ναι. Σε δρόμους πόλεων. Ναι, ναι. Ανάλογα με το οδόστρωμα. Τώρα, το νεότερο που έχουμε είναι ότι έχουν αρχίσει να αποστέλλονται και οι πρώτες κλήσεις από το δικαστήριο. Ήδη έχουν καταχωρηθεί οι πρώτες υποθέσεις ενώπιον του δικαστηρίου. Πόσες, κυρία Σίκη? Δεν έχουμε αριθμούς, είμαστε στα αρχικά στάδια. Εννοείται ότι αυτός που όταν λειτουργήσε το σύστημα, πότε ήταν, το 2020, θυμίστε μας λίγο, 2021. Την 1η Ιανουαρίου του 2022. Μάλιστα. Αλλά θα θυμίζω, ήταν πολύ περιορισμένος ο αριθμός των συσκευών τότε. Ναι, ναι. Έτσι. Αλλά λέμε, ο πρώτος που δεν πλήρωσε και λοιπά, πήρε σήμερα την κλίση για δικαστήριο. Είναι κατά χρονολογική σειρά. Ναι. Έτσι δίδουμε την προτεραιότητα. Ναι. Και να θυμίσω επίσης το άλλο που έχουμε να πούμε είναι ότι εκείνο το οποίο πρέπει να θέλουμε να μεταδώσουμε στο ευρύ κοινό είναι ότι δεν γίνονται αποδεκτά τα παράπονα και οι τυχόν ενστάσεις που μπορεί να υποβληθούν εκ μέρους των παραβατών. Μα γιατί δεν είχε, όταν έρχεται αυτό το συστημένο, δεν λέει για ένσταση, να μπείτε να δείτε ακριβώς την εικόνα? Ναι, μπορεί ο παραπονούμενος να έχει πρόσβαση να δει την εικόνα του τι ακριβώς συνέβηκε, αλλά εκείνο το οποίο θέλουμε να επισημάνουμε είναι ότι προτού αποσταλεί μια επιστολή ή έναν εξώδικο, εμείς έχουμε προβεί, η εταιρεία και βέβαια τα μέλη της αστυνομίας τα οποία ενεργούν, εποπτεύουν τους υπαλλήλους της εταιρείας, ναι. Σημαίνει ότι έχει προηγηθεί μια διαδικασία εποπτείας της κάθε παράβασης, επομένως προτού αποσταλεί επιστολή του εξώδικων, έχει προηγηθεί μια είδους εργασία έτσι ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπήρξε τεχνικό λάθος. Διότι αν υπήρξε οποιοδήποτε τεχνικό λάθος, θα απορριπτόταν από το σύστημα. Και αυτό γίνεται συστηματικά. Έχουμε να ανακοινώσει και στο παρελθόν πάρα πολλές απορρίψεις από το σύστημα, για τον λόγο ότι για διάφορους λόγους, τους οποίους νομίζω έχουμε εξηγήσει επαρκώς στο ευρύ κοινό, για τεχνικούς λόγους λειτουργίας του συστήματος. Τους έχουμε εξηγήσει, αν θέλετε να επανέλθουμε. Όχι, στον παρελθόν, αλλά και τώρα αυτά που εξετάζεται, ότι είναι για να περάσει ασθενοφόρο, ναι, ή περιπολικό, ή κάτι το οποίο ήταν ανάγκη, ή να περάσουν με κόκκινο, ή να περάσουν τη γραμμή κλπ. Να κάνουν στο πλάι. Όλα αυτά τα κοιτάζετε πριν, έτσι.
Ναι, αυτά τη Ή χάναμε όταν λίγο ήταν, αν προηγουμένως. θυμάστε, στην συμβολή εκεί στη Γρήβα Διγενή που είχε χαλασμένη και άναβε συνέχεια φλάσου, και εκεί το ελέγξατε. Ότι από τις ώρα τάδε μέχρι τάδε δεν θα στέλνονται, διότι είχε πρόβλημα το σύστημα. Ναι, σίγουρα. Και το άλλο είναι ότι αν ένας παραβάτης θέλει να προχωρήσει με την υπόθεση του ενώπιον δικαστηρίου και να μην καταβάλει το εξώδικο πρόστιμο, εάν έχει εκδοθεί εξώδικο Όμως, ένα πρόστιμο, λεπτό, γιατί σας είχα τότε χάσει μπορεί. κάποια στιγμή, κυρία Σίκη. Εγώ ξέρω από τη μια φορά που είχα υπερβεί το όριο κατά 5 χιλιόμετρα, εδώ στη Λεωφόρο Στροβόλου, μου ήρθε στο σπίτι και λέει, αν συμφωνείτε, δεν υπάρχει εκείνο που σας στο συστημένο ότι να δείτε αν συμφωνείτε, αν είστε εσείς ή αν φέρετε ένσταση κλπ. Δεν γίνεται αυτή η διαδικασία πλέον. Ναι, μπορεί να ελέξει ο παραπονούμενος το τι συνέβηκε μέσω των προσβάσεων που του προσφέρουμε, να δει τι ακριβώς συνέβηκε. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι έχει προηγηθεί μια νενομισμένη διαδικασία εκ μέρους μας, έτσι ώστε να διακριβωθεί κατά πόσον όντως υπήρξε τεχνικό πρόβλημα. Προτού αποσταλεί οποιαδήποτε επιστολή ή εξώδικο πρόστιμο. Ας μην ξεχνούμε ότι το εξώδικο πρόστιμο είναι μια προσφορά που γίνεται εξωδικαστική προς τον οποιοδήποτε πολίτη, ο οποίος θεωρούμε ότι διέπραξε μια αντροπιά παράβαση. Εάν ο ίδιος διαφωνεί και έχει λόγους να πιστεύει ότι μπορεί να υπερασπίσει την υπόθεση του ενώπιου δικαστηρίου, μπορεί κάλλιστα να το πράξει. Δεν είναι η αστυνομία που έχει τον τελευταίο λόγο, σίγουρα Μάλιστα. το αποδεχόμαστε. Είναι το δικαστήριο, το ενώπιον του μπορεί να εμφανιστεί και να παρουσιάσει τις εξηγήσεις του, τα επιχειρήματα του, έτσι ώστε σε μια προσπάθεια Ναι. να υπερασπίσει την υπόθεσή του και να αποδείξει την αθωότητα. Έχουμε στοιχεία για το 2023, κύριε Σίκη, να δούμε τώρα τους αριθμούς. Πόσες φορές... Δεν έχουν εξαρτηθεί ακόμη δεν στοιχεία. Έχω. Είμαστε στην αρχή του χρόνου. Η εταιρεία θα προβεί σε κάποια εξεργασία έτσι, για ολόκληρο το έτος και θα μπορούμε να ανακοινώσουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Απλά θυμίζουμε ότι αυτή τη στιγμή συνολικά λειτουργούν 42 σταθερές συσκευές ανά το Παγκύπριο. Δηλαδή 24 που ήδη λειτουργούσαν σε φάση μία πριν τις 15 Δεκεμβρίου ναι. και οι 18 σταθερές συσκευές των οποίων η λειτουργία είχε να αρχίσει σε 6 σημεία στις 15 Δεκεμβρίου 2023. Στη Λεμεσό αυτό. Συνολικά δηλαδή καλύπτονται, το θυμίζω αυτόν, συνολικά καλύπτονται 13 σημεία με σταθερές συσκευές στη Λευκοσία, στη Λεμεσό και στη Λάρνακα. 13, δεν είναι περισσότερα, 13 είναι μόνο τα σημεία που καλύπτονται. Αυτή τη στιγμή λέω. Αυτή τη Α, στιγμή. Και είναι πρόσθετα τα 5 που πάμε στην Πάφο. Έχουμε άλλα 5, Μάλιστα. των οποίων η λειτουργία των συσκευών αρχίζει όπως έχουμε πει την ερχόμενη Δευτέρα. Και ποιο είναι το επόμενο στάδιο που πάμε μετά, Λάρνακα. Λεπτό να ολοκληρώσω. Να μην ξεχνούμε και τη λειτουργία των 20 κινητών συσκευών που είναι σε πανκύπρια βάση. Επομένως, με τη λειτουργία των 16 συσκευών στην Πάφο από την ερχόμενη Δευτέρα 22 του μηνός και λαμβάνοντας υπόψη τις 42 συσκευές τις σταθερές οι οποίες ήδη λειτουργούν, θα έχουμε σε λειτουργία από την ερχόμενη Δευτέρα συνολικά 58 συσκευές. Μάλιστα. Επομένως, μας απομένουν μέχρι και τις 90 σταθερές συσκευές, μας απομένει έναν υπόλοιπο για να ολοκληρώσουμε αυτόν το πρόγραμμα ναι. των σταθών συσκευών. Υπάρχει το πλάνο και στις 90 στον αριθμό δεν συνεπάγεται ότι θα είναι όλες σταθερές από τούτε. Μπορεί να αυξηθούν και οι κινητές, σωστά, για να φτάσουμε στον αριθμό ναι, 90. Είναι, κοιτάξτε, μαζί με τις κινητές έχουμε πει ότι θα είναι σύνολον 110. Μάλιστα. 90 σταθερές και 20 κινητές. Μάλιστα. Έτσι. Άρα, ποιο είναι το επόμενο πλάνο τώρα, πού θα τοποθετηθούν? Επομένως, το επόμενο πλάνο, το οποίο θα ανακοινωθεί σε κάποιο στάδιο, με στόχο το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο, όπως έχουμε ήδη δηλώσει, θα είναι η επαρχία Μοχώστου και η επαρχία Μόρφου. Μάλιστα. Με τις άλλες επαρχίες, νομίζω, έχουμε ολοκληρώσει. Στη Λάρνακα? Στη Λάρνακα, ήδη έχουμε προβεί σε σχετική ανακοίνωση, εφόσον ήδη από τις 15 Δεκεμβρίου έχουμε πει ότι λειτουργούν συσκευές Μάλιστα. στη Λάρνακα, συνολικά 18 συσκευές σε 6 επιλεγμένα σημεία, αν θέλετε να τις επαναλάβουμε. Ναι. Όχι, εντάξει, έκανα λάθος εγώ, νόμιζα ότι δεν είχαμε στην Λάρνακα. Τώρα, κυρία, λέει, προφανώς στη Λεμεσό, τα φανάρια, λέει, Λεωφόρο Μακαρίου και Αγία Ζώνης έχουν πρόβλημα, περάσαμε πράσινο και μας έστειλαν κλίση.
Τώρα δεν ξέρω εδώ αν είναι στα πλαίσια αυτού που ελέγχεται για τεχνητό πρόβλημα. Ναι, μπορεί να ελεγχθεί και, και από δικής της πλευράς, εάν και εφόσον της έχει σταλεί εξώδικο πρόστιμο ή μια επιστολή, μπορεί να το ελέγξει και να διαπιστώσει τι έχει συμβεί και να μας ενημερώσει. Αλλά νομίζω αυτά τα οποία έχουμε δηλώσει προηγουμένως είναι φαντικά του τι συμβαίνει ακριβώς. Ποιο τρόπο, τις... διαδικασία, κύριε Σούκη, και να πούμε ότι λαμβάνουν πλέον κλήσεις για δικαστήριο. Όσοι δεν έχουν πληρώσει. Λοιπόν, τώρα...